Να ενημερώσω το εξής, έχει δοθεί και στο Προεδρείο. Επειδή ακριβώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης από την Τροχέα, δεν θα το συζητήσουμε σήμερα, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Μας έχει στείλει ένα σχετικό έγγραφο η Τροχέα. Το μόνο που μπορούμε σήμερα και καλό το σώμα να περάσουμε είναι μόνο μία ανανέωση άδειας που είναι για λουλούδια. Είναι, αν δείτε στην εισήγηση. Είναι το τελευταίο, το Δέλτα. Το τελευταίο, το Δέλτα που λέει ανανέωση αδειών. Τη συγκεκριμένη άδεια, η οποία είναι παλαιά, είναι εγκεκριμένα από την Τροχέα, είναι στο όνομα Παντελής Κωνσταντίνος, λουλούδια Κηφισίας και Πάρνωνος. Αυτό για την ανανέωση, ο άνθρωπος έχει κάνει την έχει πληρώσει για τον επόμενο χρόνο να το περάσουμε και τα άλλα θα τα φέρουμε μόλις έχουμε την ολοκλήρωση από την Τροχέα. Ένα λεπτό. Και θα δούμε τότε τη διαδικασία, θα γίνουν και κληρώσεις. Είναι κάποιοι που δικαιούνται λόγω αναπηρίας κλπ. Οι υπόλοιποι που είναι ισότιμοι θα γίνει σχετική κλήρωση εδώ για να δοθούν όλα με νόμιμο τρόπο και σωστό οι άδειες και εφόσον βέβαια έχουν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπεται. Και την έγκριση από την Τροχέα. Ναι, ναι, και είναι προαπαιτούμενο, είναι της Τροχέας το έγγραφο. Ελάτε κύριε Ρώτα. Ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, πάνω στο θέμα που έβαλε ο κύριος Αντιδήμαρχος. Είμαι κάθετα αρνητικός σε αυτές τις διαδικασίες. Το έχω πει σε αυτή την αίθουσα επανειλημμένος. Και όταν συζητούσαμε για τα τραπεζάκια, για τα καθίσματα και για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν καταστήματα τα οποία κάνουν αυτή του είδους συνεργασία, φορολογούνται και ένα σωρό άλλα έξοδα και να δίνουμε τη δυνατότητα, διότι η εισαγωγή, αυτοί που φέρνουν τα λουλούδια και τα δίνουν στα καταστήματα, τα δίνουν και στους μικροπολιτές και από εδώ και από εκεί. Και δεν θέλω να αναφερθώ. Θα πρέπει να προστατεύσουμε κατά κάποιο τρόπο ορισμένα πράγματα. Έτσι. Και θα πρέπει να προβλέψουμε χώρους συγκεκριμένους. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει ο άλλος και να σου δίνει τα λουλούδια που τα παίρνουν 50 λεπτά, τα πουλάνε 5 ευρώ και ο άλλος περιμένει μέσα από τα 5 ευρώ να καλύψει και το κατάστημά του και όλα αυτά. Δεν είναι ανταγωνιστικά τα καταστήματα και κλείνουν. Εμείς τι θέλουμε να προστατεύσουμε λοιπόν. Όλους θέλουμε, αλλά θα πρέπει να βάλουμε κανόνες. Όχι ανεξέλεκτα. Τους συμπαθούμε όλους τους ανθρώπους, θέλουμε να έχουν εργασία, θέλουμε να ζουν ανθρώπινα, αλλά δεν είναι δυνατόν να καταργούμε δραστηριότητες. Γιατί στην ουσία, μετά από λίγο καιρό και για τα άνθη και για τα υποδήματα και για τα ρούχα και για όλα, στο τέλος κλείνουν τα καταστήματα. Αυτή Ωραία. Είναι η πραγματικότητα, κύριε Σταθούλη. Εντάξει, εντάξει, κύριε Ρώτα. Λοιπόν, κύριε, δεν είναι θέμα. Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μία μικρή απάντηση. Ωραία, λεπτό, ένα λεπτό, ναι. Καταρχήν, ξέρετε πολύ καλά, έχουμε σταματήσει, είναι πλέον ελάχιστες οι άδειες που δίνονται. Στο κέντρο και στο εμπορικό μας κέντρο, στο σταθμό κλπ. Που παλιά υπήρχαν, δεν υπάρχουν τίποτα. Η δημοτική αστυνομία πάντα τους κυνηγάει και μαζεύει συνέχεια όπου υπάρχουν, είτε αλλοδαποί είναι αυτοί, είτε μικροπολίτες χωρίς άδειες, τους κυνηγάει. Εδώ είναι, για τα άνθη που λέτε, είναι δύο μόνο άδειες σε περιφερειακά σημεία στην πόλη. Για τα κουλούρια είναι τρεις θέσεις που είναι στο. Παλιές που είναι στην Ερατζιώτισσα και στην. Δεν το συζητάμε τώρα, κύριε Σταθούλη. Και οι καντίνες σε περιφερειακά. Έχουν κοπεί πολλές οι άδειες. Και αυτές υποχρεωτικά πρέπει να τις προκυρήσουμε, γιατί είναι για ανάπηρους, είναι για πολύτεχνους, είναι κατ' εξαίρεση. Έτσι. Λοιπόν. Είναι κατ' εξαίρεση και σε πολύ μικρό αυτό. Εντάξει, εντάξει. Τώρα συζητάμε τώρα ένα θέμα. Ε? Το συζητάμε, τι, το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Αφού είπανε για να ψηφίσουμε μόνο το ΔΕΛΤΑ, λέμε. Με την προϋπόθεση, αυτό συζητάμε. Και αν είναι αντικείμενο συζήτηση, είναι μόνο το ΔΕΛΤΑ. Και αν υπάρχει κάποια ερώτηση, είναι μόνο για το ΔΕΛΤΑ. Για το ΔΕΛΤΑ. Όχι γενικά. Σας παρακαλώ, είπαμε ότι αποσύρονται όλα επειδή δεν υπάρχει ακόμα έγκριση της Τροχέας. Και συζητάμε. Ένα λεπτό, κύριε Ζαμπάτη, ότι είμαι σαφής. Προσήλθε ο κύριος Παπαδόπουλος. Και λέμε ότι συζητάμε μόνο το ΔΕΛΤΑ, την ανανέωση αυτή. Ωραία, εντάξει. Ελάτε και μισό λεπτό, κύριε Σαμπατιώτη. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Κούκουζας και ο κύριος Πολυχρονιάδης και μετά εσείς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πληροφοριακά, μια τέτοια παρόμοια απόφαση, δεν θυμάμαι αν ήταν για το σύνολο ή μεμονωμένη, είχε ξαναπαρθεί και νομίζω επεστράφηκε από την περιφέρεια. Δεν έγινε αποδεκτή. Είναι αληθές αυτό, όχι? Ήταν για άλλο πράγμα. Εντάξει. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τη ΔΕΛΤΑ και ναι. Για τις υπόλοιπες βέβαια, χρειάζεται χωροθέτηση από την πολεοδομία? Ο κύριος Σταθούλης. Γίνεται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Τεχνική Υπηρεσία Διεύθυνση Περιβάλλοντος, την κυρία Μουζάκη συγκεκριμένα, η οποία πηγαίνει, ελέγχει τις θέσεις, χωροθετεί και εκείνη, ναι, βέβαια, και εκείνη έκανε και το χαρτί στην Τροχέα για να πάρει την απάντηση, γιατί κάνει και η Τροχέα αυτοψία. Πιθανόν πηγαίνουν και μαζί, έτσι.
Πάντα, αλλά γίνεται έλεγχος από την ίδια, από την κυρία Μουζάκη. Με συγχωρείτε, κύριε Σταθούλη, επειδή κοίταξα το φάκελο το πρωί και δεν είδα κάποιο τέτοιο αντίστοιχο. Κύριε συνάδελφοι, μιλάει κάποιος. Όχι, για το Δέλτα που συζητάμε. Υπάρχει αντίστοιχο από την Τροχέα ή από την κυρία Μουζάκη της υπηρεσίας, δηλαδή. Είναι παλιά, είναι ανανέωση, είναι παλιά και υπάρχει, νομίζω, από το 2008, είναι παλιό. Αν μου επιτρέπετε, με συγχωρείτε κιόλας για το διάλογο. Το ότι έχει γίνει στο παρελθόν δεν σημαίνει ότι έχει στεφεί με επιτυχία. Δηλαδή, οι συνθήκες μπορεί να έχουν αλλάξει, δεν ξέρω το συγκεκριμένο, μιλάω λίγο γενικότερα, αλλά ισχύει και για το συγκεκριμένο. Οι συνθήκες μπορεί να έχουν αλλάξει, να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι ίσως καλύτερα, και μια και αναβάλλεται τουλάχιστον στην μεγάλη του πλειοψηφία το θέμα, καλό είναι να το εξετάσουμε από την αρχή, ας ξαναγίνει έγκριση της χωροθέτησης. Δηλαδή η υπηρεσία ας το ξαναδεί, ας δει ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα και ας εισηγηθεί την χωροθέτηση τη συγκεκριμένη, ώστε και όλοι μας να είμαστε καλυμμένοι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σταθούλης. Το έχει δει η υπηρεσία, είναι ψαπτών όλα τα δικαιολογητικά. Τώρα και για τη συγκεκριμένη θέση σας λέω ότι είναι ανανέωση. Γι' αυτό η υπηρεσία μετά από συνεννόηση μας είπε την τέταρτη θέση να την προχωρήσουμε. Είναι καθόλου εγκεκριμένη. Και για τις άλλες να έχουμε σας την παρακαλώ. Επαφή με την Τροχέα. Έτσι. Γι' αυτό το είπα. Η τέταρτη είναι καθόλου λοιπόν, εγκεκριμένη. Ελάτε κύριε Πολυχρονιάδη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δράτωμαι της ευκαιρίας για να μην ξαναρωτάω σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για όλο το θέμα. Επειδή οι θέσεις που προκυρήσουμε για παραδοσιακά είδη είναι 3 και οι αιτήσεις 8. Για καντίνες οι θέσεις είναι 4, οι αιτήσεις 3. Και για ανθή οι θέσεις είναι 4 και οι θέσεις είναι 2 και οι αιτήσεις 4. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ικανοποιηθούν όλοι. Έτσι. Δεν μπορώ να κάνω. Την ανανέωση θα την ψηφίσω, δεν το συζητώ, είναι δεδομένο γιατί συμφώνω στον νόμο κλπ. Αλλά τα κριτήρια θα είναι με βάση. Να το πούμε για να μην το λέμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να τελειώνουμε. Ευχαριστώ. Αν διαβάσετε την εισήγηση θα το δείτε. Για μεν τους αναπήρους, τους πολυτέκνους, αυτούς που έχουν δηλαδή το μπόνους των κριτηρίων, έχουν ένα μπόνους περισσότερο των κριτηρίων, για αυτούς. Αν είναι οι θέσεις λιγότερες, αν είναι περισσότερες οι θέσεις ή αντίστοιχα αν είναι λιγότερα, αυτοί παίρνουν, ο καθένας θα πάρει από μία θέση. Οι υπόλοιποι θα γίνει κλήρωση. Αν οι θέσεις είναι μία και είναι τρεις, θα γίνει κλήρωση και όποιος την τύχει. Έτσι. Ελάτε κύριε Ζαπατιώτη. Για να μην δημιουργούνται, κύριε Σταθούλη, προβλήματα. Στο μικρόφωνο, στο πιο δυνατά λιγάκι. Για να μην δημιουργούνται προβλήματα όπως αυτά που είπε ο κύριος Ρώτας περί θεμετού και αθέμετου ανταγωνισμού με τα καταστήματα που έχουν μόνιμη στέγη και αυτά που έχουν επέθρια. Έχει γίνει, νομίζω καλό θα ήταν αν δεν έχει γίνει, να γίνει μια συζήτηση με τον Εμπορικό Σύλλογο. Αυτό ήθελα να πω, να πάρθει υπόψη και γνώμη του Εμπορικού Συλλόγου και επίσης για να μην ξαναμιλάω κύριε Σταθούλη ότι περισσότερος έλεγχος στο κέντρο με τους πλανόδιους. Όχι για αδείς, με τους πλανόδιους γενικά το βάζω που έρχονται και δημιουργούν πρόβλημα. Λοιπόν, σε ψηφοφορία το θέμα, κύριοι συνάδελφοι, ομόφωνα. Ομόφωνα. Ψηφίζουμε μόνο το ΔΕΛΤΑ, την ανανέωση της άδειας του Παντελή Κωνσταντίνου. Τα υπόλοιπα αποσύρονται. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Έγκριση μήτησης παρίθμων 12 κάθετος 2013, απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση διαμόρφωσης υφιστάμενου περιπτέρου, υπόθεση Αντωνίου Ρέλα. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Όχι. Ομόφωνα. Το είναι αυτό το περιπτέρου, κύριε συνάδελφε. Απέναντι ακριβώς. Που λέει πίνδο 28 Οκτωβρίου και... Απέναντι από την 28 Οκτωβρίου που είναι φάση απέναντι. Ο κύριος Πολυχρονιάδης. Παιδιά, μπορείτε να κάνετε λίγο ησυχία. Σας παρακαλώ λίγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Στην εισήγηση διάβασα ότι το συγκεκριμένο περίπτερο, το οποίο καταλαμβάνει χώρο 20,50 τετραγωνικών μέτρων, υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τον νόμο 10 τετραγωνικά μέτρα και προτείνει η διοίκηση η διαμόρφωσή του να ενταχθεί σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με το οποίο θα παρακολουθεί ναι, από τη Δημοτική Αστυνομία κλπ. Πείτε μας, αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα τι σχέση έχει. Εφαρμόζεται πώς και από ποιους. Για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να μιλήσεις. Ευχαριστώ. Έλα κύριε Χριστάκη. Λοιπόν, επειδή εμείς είμαστε ένας δήμος ο οποίος στο Παιδικό Γυμναστήριο Σπύρος Λουής φιλοξενεί γενικότερα όλους τους αγώνες και τις προπονήσεις που έχουν να κάνουν με τα άτομα με αναπηρία,
Λοιπόν, δημιουργήθηκε το φαινόμενο ότι στην ουσία αυτοί οι άνθρωποι, είτε λίγο πριν τους αγώνες ή λίγο μετά, στην ουσία απευθύνονται σε αυτό το περίπτερο να εξυπηρετηθούν. Λοιπόν, το αίτημα που έγινε του ενοικιαστή του περιπτέρου αυτού, ο οποίος είναι κατά 90% ανάπηρος, είναι αν είναι να διαμορφώσει για την εξυπηρέτηση των πελατών, δεν λέω μόνο για τη δική του, γιατί ο ίδιος κινείται με καροτσάκι, αλλά και των πελατών που προκύπτουν λόγω των αγώνων που δίνουν στο παιδικό γυμναστήριο. Και το είπαμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια πιλωτική αναφορά, με την έννοια ότι ο Δήμος μπορεί να έχει μια πρωτοπορία, γιατί θα μπορούσε και στο απέναντι, ας πούμε, περίπτερο, π.χ. να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι, αλλά δεν υπάρχει λόγος, με την έννοια ότι απλά μόνο θα διεκδικούσε παραπάνω τετραγωνικά, χωρίς αναγκαστικά να δικαιολογεί την πελατεία αυτό. Ενώ εκεί είναι πραγματικά αποδεδειγμένο ότι οι χώροι έτσι όπως είναι διαμορφωμένοι, και γι' αυτό κάναμε και μια αυτοψία με αντίστοιχο τοπογραφικό που έγινε από την τεχνική υπηρεσία, και γι' αυτό βέβαια και η τεχνική υπηρεσία είναι σύμφωνη με την πρόταση αυτή του ιδιοκτήτη. Και στην ουσία θεωρούμε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τον επαγγελματία, έχει να κάνει και με την εξυπηρέτηση των ατόμων τα οποία αθλούνται στον απέναντι χώρο. Και αυτό θεωρούμε ότι αν προχωρήσει, όχι γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τις βιτρίνες με το καροτσάκι. Γιατί η διάδρομη που έχει κάνει είναι με το καροτσάκι. Εντάξει, αυτό. Ο κύριος Ζαπατιώτης. Εσείς γράφω ότι έχει αναπηρία 90%. Δουλεύω ο ίδιος ο ανάπηρος στο περίπτερο ή το δουλεύουν γιατί? Εγώ δεν έχω δει κανένα ανάπηρο, κύριε συνάδελφε. Το αντίθετο μάλιστα, μιλάμε για το ίδιο περίπτερο. Είναι όχι απλώς αρτιμιλής, αλλά υγιέστατοι και αυτοί που το δουλεύουν. Οικογένεια δεν έχω δει ανάπηρο, κύριε συνάδελφε. Είμαι κάθε μέρα στην αγορά. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά να μην λέμε ανακρίβεια στην εισήγηση και παραπλανούμε το σώμα. Ανάπηρος δεν υπάρχει που να το δουλεύει, κύριε Πέπα. Πήγαινε το πρωί να δείτε. Εντάξει, εγώ δεν έχω δει αν έχει τεχνητό μέλος ή όχι όμως, κύριε Ζαπατιώτη. Με συγχωρείτε κιόλας. Λέω, δεν ξέρω αν έχει τεχνητό μέλος ή όχι ο άνθρωπος. Έτσι δεν το έχω δει. Τώρα ψάξουμε τώρα αν είναι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Λοιπόν, σε ψηφοφορία, κύριε συνάδελφοι. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, γιατί αναθέτει στο Δήμαρχο τα επόμενα. Ο Δήμαρχος τι θα κάνει? Τεχνική υπηρεσία και αντιδήμαρχα κλπ. Γιατί το αναθέτω με τα περαιτέρω στον κύριο Δήμαρχο. Αμέσως. Πού εμπλέκει ο κύριος Δήμαρχος στην άδεια ενός λοιπόν, περιπτέρου? Εντάξει. Όχι, μια απάντηση. Λοιπόν, όχι στην ψηφοφορία αυτή είναι, δήλωσαν παρόν ο κύριος Βλάχος, που έκανα λάθος, ο κύριος Μπρέγιανης, η κυρία Καρανάση και ο κύριος Ζαπατιώτης. Λοιπόν, το 3 αποσύρεται, θα εξηγήσει ο κύριος Πέπας πώς. Και ο κύριος Αγρής. Άμα κάτσετε στη θέση, θα τον βλέπαμε. Πού να σας δω εκεί πίσω από την κολόνα. Λοιπόν. Το 3 αποσύρεται, θα εξηγήσει ο κύριος Πέπας για ποιο λόγο αποσύρεται. Λάτε, κύριε είναι Πέπα. Με το καινούργιο νόμο των περιπτέρων. Τώρα εσείς ποιο... κύριε Ρώτα παρόν για το προηγούμενο. Όποιος... Εντάξει. Συγγνώμη. Επειδή με το καινούργιο νόμο των περιπτέρων οποιοδήποτε από τη στιγμή που έχει κάποια κριτήρια οικονομικά θα μπορεί να βγάζει, να κάνει περίπτερο και να ζητάει από το Δήμο άδειες περιπτέρου και επειδή ήδη έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συρροή αριθμού αιτήσεων περιπτέρων, θα κάνουμε, το αποσύρουμε αυτό το θέμα, διότι θα πρέπει πρώτα να γίνει μια διαβούλευση με φορείς που έχουν σχέση με το αντικείμενο, ο Δήμος χωροταξικά, η αστυνομία, η δημοτική αστυνομία, η πολεοδομία, το εμπορικό σύλλογος, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε σημεία τα οποία θα τα εγκρίνουμε εμείς και να πούμε εκεί μπορούν για αυτούς τους λόγους και για αυτά τα κριτήρια να γίνουν περίπτερα. Αφού δοθούν αυτά τα σημεία και τα βρούμε, τότε θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία αιτήσεων προς τους, αυτούς που θα καλύπτουν όλα αυτά τα, όλες αυτές τις καταστάσεις. Έτσι το αποσύρουμε αυτό για να μπορέσουμε να ξαναεπανέλθουμε αφού κάνουμε και σχετική διαβούλευση με τους φορείς που εμπλέκονται ώστε να μπορέσουμε να βρούμε πρώτα τα σημεία των περιπτέρων, να ξέρουμε το κέντρο πόσα περίπτερα μπορεί να αντέξει, η περιφέρεια πόσα μπορεί να αντέξει και από εκεί και μετά να αρχίσουμε να γίνεται η διαδικασία. Λοιπόν, να σταματήσουμε λιγάκι το συμβούλιο τώρα, τι θα κάνουμε τώρα? Λοιπόν, το τέταρτο θέμα, έγκριση για την υποβολή πρόταση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας 02 κωδικός πρόσκλησης 44. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κύριος Μπραγιάννης?
Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω. Η πρώτη είναι, αν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια από αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι ανοιχτό εδώ και 1,5 χρόνο και άλλοι δήμοι έχουν υποβάλει και από ό,τι ξέρω προχωράνε οι διαδικασίες, αλλά δεν νομίζω ότι περισσεύουν χρήματα. Ενημερώστε μας για κάτι διαφορετικό. Και το δεύτερο είναι αν είχε ολοκληρωθεί η μελέτη προς ένταξη. Δηλαδή, για να υποβάλουμε μία πρόταση, δεν είναι απλά, κύριε Χριστάκη, υποβάλλουμε και δηλώνουμε τη θετική μας άποψη. Πρέπει να υπάρχει και μία ολοκληρωμένη μελέτη που θα κατατεθεί, ούτως ώστε αυτή να αξιολογηθεί και να ενταχθεί στα πλαίσια του προγράμματος. Αν έχει γίνει λοιπόν αυτή η μελέτη, θα θέλαμε σήμερα να έχουμε μία εικόνα, τι περιλαμβάνει και μία σύντομη περιγραφή. Ωραία. Ο κύριος Μαγιάκης. Θέλετε κι εσείς, κύριε Ρώτα. Ναι. Συμπληρωματικά με αυτά που είπε ο κύριος Μπρεγιάννης. Επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή το ρέμα περνάει κάτω από τις εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου χώρου, μέσα στο οικόπεδο παραπλεύρος εκεί, θα ήθελα να με πληροφορήσετε εάν η συγκεκριμένη μελέτη προβλέπει διευθέτηση του ρέματος, εάν έχει γίνει αυτό, εάν είναι οριοθετημένο το ρέμα εκεί πέρα και το καθεξής. Ωραία. Ο κύριος Πολυχρονιάδης. Αν δεν απατώμε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν δεν απατώμε και θέλω επιβεβαίωση, είναι το πρώην αμαξοστάσιο του Δήμου Αμαρουσίου, έτσι. Τώρα, ρωτώ το εξής. Αν αυτό το πρόγραμμα, το οποίο μας λέτε εδώ, Αηφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής, είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή πρόγραμμα από εθνικούς πόρους. Και επίσης, η προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής για αυτό το κοινό χρηστό χώρο, το συγκεκριμένο. Γιατί υπάρχει έναντι άλλων το σκεπτικό με το οποίο προτείνεται το συγκεκριμένο χώρο, γιατί υπάρχουν και αλλού κοινόχρηστοι χώροι που θα μπορούσαν να αναπλαστούν. Το λέω γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Θα ρωτήσουν διάφοροι πολλοί από διάφορες περιοχές, π.χ. Παράδεισος, ας πούμε, και εκεί υπάρχει κοινόχρηστος χώρος. Ο οποίος είχα ρωτήσει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Κόκαλη, εσάς για το ζήτημα που είχε προκύψει με το παρκάρισμα εκεί των απορριμματοφόρων κλπ. Όχι, δεν λέω γιατί, δεν αφορά εσάς. Λέω γιατί δεν προτάσσονται και άλλοι τέτοιου είδους κοινόχρηστοι χώροι. Yeah. Με ποιο σκεπτικό επιλέγεται αυτός ο συγκεκριμένος χώρος. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Ρώτας. Κύριε Πρόεδρε, έρχεται αυτό το θέμα να... Πιο δυνατά λιγά, κύριε Ρώτα. Ήρθε, λέω, το θέμα αυτό να συμπέσει με τα γεγονότα της Παρασκευής που ανέφερα νωρίτερα. Συμπτωματικά είναι... ένα πονεμένο σημείο της πόλης μας αυτό, το οποίο λειτουργήσε τα προηγούμενα χρόνια σαν χώρος, αν θέλετε, για το αμαξοστάσιο του Δήμου. Βεβαίως ο Δήμος μεγάλωσε, οι ανάγκες αυξήθηκαν. Εκεί όμως υπάρχει μια κατάσταση, αν θέλετε, επειδή έχω ζήσει και τις βροχές του 1900, τις πλημμύρες του 1994, υπάρχει πλακοσκεπής αγωγός μικρής διατομής. Και με συνέπεια κάθε φορά τα φερτά υλικά, επειδή είναι αδιαμόρφωτο το ρεματάκι αυτό μέχρι και τη Λεωφόρο Μεσογείων αλλά και μέχρι τη Σημανογλίου, έτσι, να δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσει κάποιος μία πλημμύρα αύριο όταν αποδέχτης αυτού του τμήματος του ρέματος είναι η Γεωδός Κονίτσης, η Κέκροπος, η κάθετη δρόμη που υπάρχει ένα μικρό εργάκι στην Αγία Ελεούσης και βγαίνει υπόγεια της Κονίτσης σε αυτό το ρεματάκι, σε αυτό το σημείο το επίμαχο και εν πάση περιπτώσει είναι το παρκάκι το οποίο είναι παλιές ιστορίες αλλά το Μαρούσι ήταν διαφορετικό, οι προβλέψεις ήταν διαφορετικές. Το παρκάκι που έχουμε στην Κονίτσης, Αγίου Αθανασίου και Πάρνωνος, το οποίο από κάτω συναντιέται με δύο ρέματα, της Βορείου Ηπείρου και με ένα άλλο χήμαρο. Λοιπόν, και εμείς πάμε εκεί να κάνουμε έργα ανάπλασης. Θεωρώ ότι αν το πρόγραμμα δεν πρέπει να αξιοποιήσουμε κάποια χρήματα και πρέπει να τα βαφτίσουμε ανάπλαση, έτσι, νομίζω ότι είναι άσκοπα χρήματα. Εάν μπορούσε όμως να εμπλουτιστεί με παρέμβαση σε βάθος αυτής της ανάπλασης, δηλαδή να υπάρχει μια υποδομή που θα υποστηρίξει τα επιφανειακά έργα που θα γίνουν μεθαύριο, γιατί καλά να λέμε για ασφάλτους, για το ένα, για το άλλο. Αλλά βλέπετε ότι το νερό και στην Κορκοποτάμου ανέβηκε, κύριε Κόκαλη, 2 μέτρα πόσο πήγε, σκέπασε τα αυτοκίνητα, αλλά και στην Αμαρουσίου Χαλανδρίου πήγε 1,5 μέτρο. Εκείνο το σημείο λοιπόν, επειδή το έχουμε ζήσει όλοι μας εδώ στην πόλη γνωστή, δεν είναι έτσι, πλημμυρίζει.
Λοιπόν, ο από κάτω του Ζήκου το οικόπεδο και επικαλούμε τη μαρτυρία του να σας πει πόσο ύψος είχε φτάσει στο νερό. Το 1994. Το 1994, κύριε Ζήκο. Το 2004 είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έχετε μείνει μια δεκαετία. Λοιπόν, έγινε και τότε. Έγινε και τότε, αλλά η μεγάλη πλημμύρα το 1994. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, παρακαλώ ειλικρινά και λέω στη διοίκηση, εάν είναι θέμα χρονικό, καλώς έχει. Να υπάρχει όμως μια πολιτική δέσμευση ότι αν πρόκειται να ψηφίσουμε, γιατί είναι θετικό να ψηφίσουμε να γίνονται έργα στην πόλη, να πιάσουν και τόπο. Δηλαδή θα πρέπει να αξιοποιήσουμε, αν θέλετε, αυτά τα χρήματα στο σκοπό αυτών, αλλά με εμπλουτισμένη υποδομή. Διαφορετικά είναι στενά αέρα και είναι αμαρτία από τον Θεό. Δεν το καταλαβαίνετε. Κατανοητό. Η κυρία Ψάλτη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βέβαια, η ερώτησή μου είναι αποτέλεσμα της ερωτήσης του κύριου Μπρέγιανη. Εάν και εφόσον δεν έχει, αν έχει γίνει μελέτη συγκεκριμένη για το οικοδομικό τετράγωνο που συζητάμε, αν δεν έχει γίνει και δεν προχωρήσει το έργο, υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις για να πάρουμε ένα κομμάτι του ΕΣΠΑ όσο μένει ακόμα και αν μένει ακόμα. Ευχαριστώ. Ωραία. Ο κύριος Κόκαλης. Αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία της μελέτης. Μόλις τελειώσει η μελέτη, φυσικά θα τη δείτε όλοι. Τώρα, αν υπάρχουν χρήματα για να έχει δώσει ημερομηνία το ΕΣΠΟ, ότι κάτι μέχρι τότε αίτηση, λογικά λοιπόν υπάρχουν χρήματα. Αν μας τα δώσουν στο τέλος, τι θα κάνουμε κι εμείς, ας πούμε, δεν κάνουμε διαφορετικά. Όσον αφορά με το θέμα, με το ρέμα που ο κύριος Ρώτας, φυσικά το έχουμε λάβει υπάψη μας, να δούμε τι θα γίνει. Και ο κύριος Μαγιάκης κάτι είπε, ο κύριος Μαγιάκης κάτι ρώτησε. Ναι, έχουμε λάβει υπόψη μας για να μην γίνεται υπερχείληση και από τη μεριά του. Είναι μέρος της ανάπλασης, δηλαδή της πρώτης ανάπλασης. Δεν πειράζουμε το ρέμα, θα λάβουμε υπόψη μας το ρέμα, ώστε οι ποσομετρικές διαφορές να είναι τέτοιες που να μην έχουν πρόβλημα με το να πλημμυρίσουν. Ο κύριος Χριστάκης για να κλείσουμε. Θα έχουμε, ναι. Για να κλείσουμε εννοώ τις απαντήσεις. Συγγνώμη, και είπατε για ποιο λόγο αυτό. Επειδή είναι δικό μας, εξ ολοκλήρου, είναι και κάπως μεγάλο, το άλλο στο πολύδρος είναι μικρότερο. Και το εντάξει, τώρα, αν λέγαμε αυτό στο πολύδρος, θα λέγαμε γιατί όχι αυτό εδώ. Εντάξει, είναι το πιο... Ήτανε τόσο καιρό, είχαμε παιδέψει και τους κατοίκους εκεί πέρα με τα απορριμματοφόρα, τουλάχιστον να γίνει εκεί πέρα μια ανάπλαση, να είναι καλύτερα. Λοιπόν, έτσι. Ελάτε, κύριε Χριστάκη. Είναι και ο Παπανίκος. Λοιπόν, ο στόχος, όπως βλέπετε στη σελίδα την πρώτη της εισήγησης, βλέπετε λέει ότι προτίθεται να υποβάλει πρόταση για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση του κοινόχρηστου του χώρου 97-60 και της γύρω περιοχής στο Δήμο Αμαρουσίου». Έτσι κι αλλιώς, οποιαδήποτε πρόταση να υποβάλαμε στο έργο το οποίο έχει προκηρυχθεί από την περιφέρεια, γιατί στην ουσία αυτό το έργο εντάσσεται σε προκήρυξη που έχει αναρτηθεί από την περιφέρεια Αττικής. Και εμείς θα το εντάξουμε αυτό στο αντικείμενο που έχει να κάνει με πολεοδομική και κοινωνικο-οικονομική αναζωογόνηση αστικών περιοχών, με έμφαση στην ενίσχυση του πρασίνου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως λέτε και στη σελίδα 2, λέει ότι η προμελέτη που ετοιμάζεται τώρα, γιατί η προμελέτη δεν μπορεί να κατατεθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με βάση την προκήρυξη, αν δεν υπάρχει προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε εμείς ούτε την έγκριση ούτε τα χρήματα τα οποία θα πάρουμε. Και αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Επαναλαμβάνω όμως ότι ο πυρήνας ανάπλασης, όπως λέει εδώ πέρα στη δεύτερη σελίδα, είναι το κοινόχρηστο χώρο 97-60, όπου και σχεδιάζεται το νέο πάρκο. Και στην ουσία λέει εδώ πέρα τι θα προβλέπει η προμελέτη. Σε αυτό διαμορφώνεται μια παιδική χαρά και ένα μικρό υπαίθριο θέατρο. Ο υπόλοιπος χώρος διαστρώνεται με εκπαιδευτικό χώμα κ.ο.κ. Αυτά θα λέει η προμελέτη. Γι' αυτό θα ζητήσουμε τα χρήματα εμείς. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα να πούμε το ποσό που θα είναι, αλλά χοντρικά αυτά θα ενσωματώνονται εδώ. Αφού υποβληθεί η μελέτη, γιατί γελάτε, κυρία Ψάλτη, έτσι είναι η διαδικασία. Λοιπόν, και είναι γεγονός ότι αφού μας εγκριθεί αυτό, θα το δούμε έτσι κι αλλιώς με την επίσημη εγκρισή του και μετά θα γίνει και διαγωνισμός. Δεν ακούω. Αν δεν το πάρουμε, δεν έχει να κάνει τώρα με το άλλο. Αν θα ενταχθεί το έργο στο τεχνικό πρόγραμμα για να υλοποιηθεί με ίδιους πόρους, είναι μια άλλη προσέγγιση. Ναι. Τοποθετήσεις. Πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Χριστάκης για να μην... Ελάτε. Εντάξει, ελάτε. Ήθελα να ενημερώσω τον κύριο Χριστάκη ότι ο χώρος αυτός έχει από το πολεοδομικό σχέδιο, το πρωτοδομικό διάταγμα είναι χαρακτηρισμένος αθλητικός.
Αθλητικός. Αθλητικός χώρος. Αυτό είχαμε παλιά, είχαμε δεσμευτεί ότι θα κάναμε ένα χώρο ανοιχτού στίβου, γιατί δυστυχώς έχουμε πολλούς νέους στην πόλη μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη να γυμναστούν και σε επίπεδο σωματιακό, αλλά και σε σχολικό επίπεδο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε, κύριε Χριστάκη, να φτιαχτεί ένα στίβος. Μάλιστα, ενημερώνω τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Πέπα, και είμαι στη διάθεσή του να του δώσουμε. Υπάρχει σχεδιασμός αναλυτικός, γιατί είχαμε λάβει υπόψη και το ρημοτομικό σχέδιο τότε, για να γίνει χώρος ανοιχτού γηπέδου στίβου και με κάποια υποδομή, αν θέλετε, που θα στέγαζε κάποια γραφεία ή κάποιες άλλες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες για τη γειτονιά. Δεν υπάρχει δρόμος εκεί που χωρίζει το οικόπεδο? Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Δεν φτάνει να γίνει στίβος γήπεδο στίβου. Όχι, είναι, έχουμε πάρει και έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είμαι στη διάθεση του κύριου Πέπα να του τα καταθέσω. Εντάξει, εντάξει, να το δούμε, να το δούμε. Επικαλούμε την μαρτυρία του κυρίου Κάβαλου, ο οποίος απόψε απαξιεί, παρότι διετέλεσε διοίκηση τα τελευταία 20 χρόνια με τον κύριο Τζανίκο και τον κύριο Βλάχο. Επικαλούμε την μαρτυρία του στο προεκλογικό πρόγραμμα του 1998. Το είχε και το μοίραζε μέσα στα σπίτια ότι θα κάνουν εκεί το χώρο αυτών των αθλητικών εγκαταστάσεων. Έτσι, για του λόγου του αληθές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τοποθετήσεις. Κυρία Καρλατήρα. Ο κύριος Μαγιάκης, η κυρία Ψάλτη και ο κύριος Πελεγρονιάδης. Ελάτε, κυρία Καρλατήρα, σύντομα, γιατί έχουμε και το άλλο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ λίγο ησυχία, κύριοι συνάδελφοι. Καταρχάς θέλω να πω ότι θα είμαστε θετικοί ως προς την ψήφο μας για αυτό το θέμα, με την προϋπόθεση ότι θα διευθετηθεί το ρέμα που υπάρχει εκεί στην περιοχή. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα από τα έργα που εντάσσεται και στις δικές μας προτάσεις για την αναβάθμιση της περιοχής, αλλά και για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των κατοίκων. Τέτοια έργα έχουν ανάγκη οι γειτονιές του Μαρουσιού και σε τέτοια θα πρέπει να δίνεται κυρίως η βαρύτητα και όχι σε έργα βιτρίνας. Τα χρήματα που ξοδεύονται για την αλλαγή των κυβόληθων στο κέντρο, τη μετατροπή της Αγίας Λαύρας σε γρανιτοπλατεία, στο χαράτσωμα της στάθμευσης, θα έπρεπε να πάνε σε... Δεν ακούγεστε, κυρία Καρατήρα, σταματήστε λίγο. Θα το ξαναπώ από την αρχή. Μπορεί να περάσει έξω και ο θέλει να μιλήσει. Τουλάχιστον για να ακούμε τι λέει η συνάδελφος. Ελάτε, συνεχίστε. Θα αρχίσω πάλι από εκεί που... Θέλω να πω ότι θα είμαστε θετικοί ως προς την ψήφο μας όσον αφορά αυτό το θέμα, με την προϋπόθεση ότι θα διευθετηθεί το θέμα του ρέματος που υπάρχει στην περιοχή. Αυτό το έργο είναι... Ναι, παιδιά, ένα λεπτό να πούμε. Τι είναι αυτό τώρα το πράγμα? Τι συγγνώμη, μωρέ. Ένα θέμα έχουμε και δεν μπορούμε να τελειώσουμε. Είναι από τα έργα που εντάσσεται και στις δικές μας προτάσεις για την αναβάθμιση της περιοχής, αλλά και για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των κατοίκων. Τέτοια έργα έχουν ανάγκη οι γειτονιές του Μαρουσιού και σε τέτοια πρέπει να δίνεται κυρίως η βαρύτητα και όχι σε έργα βιτρίνας. Τα χρήματα που ξοδεύονται για την αλλαγή των κυβόληθων στο κέντρο, τη μετατροπή της Αγίας Λαύρας σε γρανιτοπλατεία, στο χαράτσωμα της στάθμευσης, θα έπρεπε να πάνε σε αντιπλημμυρικά, στην ολοκλήρωση των έργων των Ομβρίων, στη διευθέτηση των ρεμάτων και γενικά σε έργα υποδομής που να εξυπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Καλατήρα. Κύριος Μαγιάκης. Κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν θα βαρεθούμε να το λέμε εδώ μέσα και όχι μόνο εδώ μέσα, αλλά και σε όλη την κοινωνία του Μαρουσιού, ότι όταν θέλουμε να βρούμε λεφτά για να φτιάξουμε έργα στις γειτονιές, τότε τα βρίσκουμε. Και πραγματικά συμφωνούμε κι εμείς ότι θα καταγγέλουμε, όπως είπα και προηγουμένως, ότι το έργο της βιοκλιματικής της πλατείας Αγίας Λαύρας δεν ήταν ανάγκη να γίνει. Μπορούσαν να γίνουν ακριβώς τέτοια έργα όπως είναι αυτό και ότι τα χρήματα και τα κοντήλια τα οποία πήγαν και διατέθηκαν για τη βιοκλιματική θα μπορούσαν για να διευθετηθούν άλλοι κοινόχρηστοι χώροι του Μαρουσιού που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Δεν θα βαρεθούμε να το λέμε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον,
Εμείς θα ψηφίσουμε αυτή την απόφαση, αλλά υπό έναν όρο, ότι θα συμπληρωθεί εδώ πέρα στην προμελέτη, διότι δεν αναφέρεται πουθενά στην προμελέτη, ότι ταυτόχρονα με όλες αυτές τις δράσεις που γίνονται εδώ πέρα, θα διευθετηθούν τα ρέματα, θα γίνουν οι κατάλληλες υδραυλικές μελέτες, ώστε η περιοχή να μην έχει πρόβλημα στο μέλλον για τα επόμενα 50 χρόνια. Έτσι γίνονται οι μελέτες. Οι μελέτες των υδραυλικών έργων γίνονται με πρόβλεψη 50ετίας. Ώστε τα έργα που θα γίνουν αυτά να μην έρθει το ρέμα και ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα τα δούμε να πηγαίνουν στην Κηφισίας. Εάν κάνετε δεκτή, που πιστεύω ότι δεν έχετε κανένα λόγο να μην την κάνετε, από ό,τι ακούσαμε τώρα, αυτή την προσθήκη μπορούμε να το ψηφίσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Μαγιάκη. Κυρία Ψάλτη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσετε. Ναι, ναι. Εμείς θα είμαστε θετικοί στην ψήφο μας σε αυτό το θέμα. Όμως θα θέλαμε και εμείς να θέσουμε κάποιους προβληματισμούς που έχουμε στη Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για ουσιαστικά για μία ανάπλαση, μία ανάσου κοινοχρήστου χώρου. Το πολύ θετικό είναι ότι θα γίνει μέσα από όχι ίδιους πόρους, αλλά από πόρους του ΕΣΠΑ. Για να γίνει όμως μία ανάπλαση, γιατί αυτή στην ουσία είναι ανάπλαση, χρειάζεται οριοθέτηση του ρέματος. Άλλος πώς δεν προχωράει. Όπως χρειάζεται οπωσδήποτε και μια τροποποίηση του ρημοτομικού της περιοχής από αθλητικό χώρο σε κοινόχρηστο χώρο, εν μέρη και σε χώρο αθλητικών, υπήρων μάλλον αθλητικών δραστηριοτήτων. Άλλος πώς όλο αυτό το σχέδιο, που είναι θεάρεστο για την περιοχή, για τη γειτονιά αυτή που είναι προβληματική, όπως και να το κάνουμε, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει. Άσχετα λοιπόν με το τι μέλη γενέστε, αν θα το πάρουμε το πρόγραμμα, αν θα ενταχθούμε στο πρόγραμμα αυτό ή όχι, θα έπρεπε άμεσα να ξεκινήσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, ώστε να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε ένα project το οποίο θα είναι αξιοσέβαστο προς κρίση όταν θα υποβληθεί. Το τρίτο θέμα είναι ότι η περιοχή αυτή, επειδή παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, δεν ξέρω αν το κομμάτι αυτό, έχω την αίσθηση με κάθε επιφύλαξη ότι δεν κάνω λάθος, ότι είναι από μια πράξη εφαρμογής. Εκεί λοιπόν. Εκεί λοιπόν υπάρχει το εξής ζήτημα. Όλες οι παράπλευρες και παρακείμενες οδοί δεν έχουν ακόμα οριοθετηθεί εν συνόλου ούτε με πεζοδρόμιο ούτε με κάποια άλλη οριοθέτηση άξονα δρόμου. Άρα πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτό το σημείο. Είναι κρίμα ένας τέτοιος χώρος που είναι αρκετά μεγάλος για την περιοχή, τουλάχιστον ένας σημαντικός χώρος, να χαθεί έτσι άδικα. Μήπως θα έπρεπε τώρα να λάβουμε και μια απόφαση ή μια πρόβλεψη, αν το θέλουμε αλλιώς, ώστε όλες αυτές οι μέρημνες να ξεκινήσουν, είτε το πάρουμε είτε δεν το πάρουμε. Κάποια στιγμή αυτός ο χώρος θα γίνει κοινόχρηστος χώρος. Θα γίνει αθλητικός χώρος. Κάτι θα γίνει. Γιατί να μην το ξεκινήσουμε τώρα, τις υπηρεσίες του Δήμου τις έχουμε. Ούτως ή άλλως του Δήμου είναι αυτός ο χώρος. Θα ήταν ίσως ευχής έργο να ξεκινήσει από τώρα. Ευχαριστώ. Και εμείς, κύριε Ψάλτη, ένα λεπτό, κύριε Κογκάλη, να ολοκληρώσουν τις τοποθετήσεις και μετά. Ο κύριος Πολυχρονιάδης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όσοι είμαστε παλιοί Μαρουσιώτες, θα θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι για να επισκεφθούμε τους φίλους μας και τους συγγενείς μας στην αντίπερα πλευρά της Λεωφόρου Κηφισίας, όσοι μέναμε από την αποδό πλευρά, περνάγαμε τότε το ρέμα εκεί με αυτοσχέδια ξύλινη γέφυρα με μαδέρια. Θα το θυμάστε οι παλιοί. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί ήταν και είναι πάγιο αίτημα των κατοίκων εκεί της περιοχής να αναπλαστεί η περιοχή, να γίνει ανθρώπινη. Κάποια στιγμή έχουν περάσει αρκετά χρόνια, έχει χτιστεί η περιοχή, αλλά τα προβλήματα υπάρχουν. Μας κατηγορεί η Δημοτική Αρχή ότι είμαστε συνήθως αρνητές όλων των έργων, ότι λέμε όχι στα έργα κλπ. Όχι, εμείς δεν λέμε όχι στα έργα. Και με τέτοιου είδους έργα που αναβαθμίζουν τις γειτονιές και μάλιστα γειτονιές που έχουν ταλαιπωρηθεί πολλά χρόνια από ανυπαρξία πολιτικής βούλησης για την ανάπλασή τους, εμείς είμαστε θετικοί, συμφωνούμε απόλυτα. Να σας πω όμως την αμαρτία μου και έχω προβληματιστεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε πολύ εμπιστοσύνη σε αυτού του είδους τις μελέτες και τα προγράμματα. Εκφράστηκαν και οι άλλοι συνάδελφοι της μειοψηφίας αναφορικά με το ζήτημα του ρέματος, δηλαδή η προϋπόθεση για τα έργα υδραυλικών μελετών, τα οποία πρέπει να γίνουν και πρέπει να προηγηθούν για να υπάρξει και να καταλήξει σωστά και ωραία αυτή η ανάπλαση. Θα σταθώ λίγο και σε όσα είπε ο συνάδελφος ο κύριος Ρώτας, ο οποίος ξέρει, έχει εμπειρία
αρκετών χρόνων εδώ, περί αθλητικού χώρου χαρακτηρισμένου, μην πάμε και ψηφίσουμε ναι και μετά μας γυρίσει πίσω και μας πει κάποιος, μα ήταν άλλου είδους χώρος και εσείς τον προβλέπετε, θέλετε να γίνει κάτι άλλο και ψηφίζουμε ναι στον αέρα. Τα λέω γιατί εγώ δεν έχω τέτοιου είδους εμπειρία που ίσως οι παλιότεροι συνάδελφοι έχουν. Θέλω να είμαι θετικός και θα ήθελα η διοίκηση σε αυτά που βάλανε και οι συνάδελφοι και εγώ από τη μειοψηφία να απαντήσει και να δεσμευτεί. Γιατί είναι χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και είναι ένα έργο που θα δώσει και πνοή, θα αλλάξει, θα ομορφύνει αυτή τη γειτονιά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες για να μην μακρηγορούμε για αυτό το θέμα. Με την άδεια του Προέδρου που λείπει, της Γραμματέως. Λοιπόν, έχει γίνει η μελέτη διευθέτησης του ρέματος. Λοιπόν, έχει γίνει, δεν σας το πω. Έχει ξεκινήσει η μελέτη διευθέτησης του ρέματος εδώ και 3-4 χρόνια. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα του ρέματος. Θα γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Όλο. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή η διευθέτηση να αλλάξει καθιοδήποτε τρόπο σε σχέση με τη μελέτη αυτή η οποία γίνεται για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο. Τέλος, είναι προϋπόθεση. Γι' αυτό που είπατε προηγουμένως εσείς, κύριε Μαγιάκη. Άρα δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Τώρα, ώσπου να καταθέσεις την έγκριση, να καταθέσεις την πρότασή σου και να πάρεις τα χρήματα, υπάρχει και ένα χρονικό διάστημα που ελπίζουμε ουσιαστικά να έχει ξεκινήσει όχι μόνο η οροθέτηση, αλλά και τα επιμέρους έργα τα οποία χρειάζονται στο ρέμα. Δεν είναι μόνο η διευθέτηση, είναι και η... Όχι, δεν είναι η αποκατάσταση, είναι και η... Διαφορετικά λέγεται, η οριοθέτηση και η διευθέτηση. Η διευθέτηση είναι τα έργα τα οποία γίνονται ουσιαστικά στο ρέμα. Έτσι. Η οριοθέτηση είναι, αυτή είναι η γραμμή του ρέματος, τελειώσαμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει η διευθέτηση που σημαίνει ότι γίνονται κάποια έργα σε κάποιες μεμονωμένες περιοχές που ουσιαστικά έχουν εγκριθεί για να γίνουν. Άρα δεν υπάρχει θέμα ρέματος εκεί. Καμία. Δεν πειράζεται τίποτα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε εσείς για την τροποποίηση. Δεν νομίζω ότι μια πλατεία είναι δυσμενέστερη από ένα χώρο ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος, όχι χώρος κοινόχρηστος, κοινοφελής. Διότι το στάδιο είναι κοινοφελές. Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε κανένα θέμα σε ό,τι αφορά την τροποποίηση. Έτσι. Το αν γίνει πλατεία, γιατί μια πλατεία μπορεί να έχει και όργανα γυμναστικής, όπως έχουν διάφορα άλλα πάρκα έτσι, γυμναστικής, που πηγαίνουν και μικροί και μεγάλοι και αθλούνται, τα οποία είναι υπαίθρια. Λοιπόν, και γηπεδάκια. Λοιπόν, σε ψηφοφορία το θέμα. Ελάτε κύριε, να το ψηφίσουμε. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, μια διευκρίνηση. Είπατε ότι ο χώρος είναι κοινοφελής. Νομίζω στην εισήγηση αναφέρεται. Φοβήθηκα προς το παρόν, αλλά εντάξει ήταν περαστικό. Έχουμε θέματα εδώ, τι να κάνουμε. Λοιπόν. Ξέρετε, τα ακούω από μικρό παιδί αυτά τα εμβατήρια και φοβάμαι. Είναι 25η τώρα, είναι τη 25η. Μου έχει μείνει σε εφιάλτης. 25η. Έλεγα λοιπόν ότι στην εισήγηση. Θέλω να πω με την έννοια. Με την έννοια θέλω να πω ότι το να κατασκευάσεις κάτι εκεί, έστω και ένα γήπεδο στίβου που λένε, έτσι που ακούστηκε εδώ, και να κάνεις και ορισμένα γραφεία για τη στέγαση αυτών. Είναι δυσμενέστερο από το να έχεις ένα κοινόχρηστο χώρο ανοιχτό πλατείας. Έτσι. Λοιπόν. Εντάξει. Επί της αρχής νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Λοιπόν, ομόφωνα. Ομόφωνα. Λοιπόν, λύεται η πρώτη συνεδρίαση. Να ξεκινήσουμε αμέσως στη δεύτερη, που είναι εδώ και ο κύριος Φιλιππόπουλος. Απλώς να τροποποιήσουμε.